τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, Δημήτρη Δερμιτζάκη. Καλημερίζω, πώς είστε? Καλημέρα σας κύριε Δουβιεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Γεια σας, ακούσουμε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, είμαστε σε αναμονή ενός ακόμη δυνατού μεγάλου αγώνα. Ξέρετε, δεν θα σταματήσουμε. Θέλουμε να λέμε ότι κορυφώνονται οι αγώνες, αλλά δεν κορυφώνονται. Θα συνεχίσουμε έτσι αμύωτα. Γιατί τα προβλήματα που ταλανίζουν κάθε μέρα τον κόσμο και το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο υπάλληλο και τον ιδιωτικό υπάλληλο, είναι πια κοινά. Ξέρετε, πριν 13 χρόνια που μπήκαμε στα μνημόνια, στοχοποιήθηκε πάρα πολύ ο δημόσιος υπάλληλος και μπήκαμε σε ένα κοινωνικό αυτοματισμό, αν θυμάστε. Ότι ξέρετε, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι έχουμε ευνοηθεί, οι οποίοι είμαστε καλοπληρωμένοι κτλ. Κτλ. Τώρα, βέβαια, βρισκόμαστε σε μια, στο αντίθετο άκρο, δυστυχώς. Και έτσι, βάζοντας αυτό το θέμα, ανοίγω μια βεντάλια από πολλά θέματα για ποιους λόγους και ποια αιτήματα είμαστε εμείς αύριο το πρωί στους δρόμους. Πάντως ξέρετε αυτός ο αυτοματισμός δεν επήλθε από τους ίδιους τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και συνδικαλιστικά στελέχη και της ΑΔΔΗ και της ΓΕΣΕΕ πρωτίστως, όπως επίσης και κυβερνητικά στελέχη. Αλλά εσείς που το επιτρέψατε να γίνει αυτό. Δείτε κάτι. Θυμάμαι ακριβώς και τους τίτλους, δεν τα ξεχνάω, που ζήσαμε τώρα τα τελευταία 10-13 χρόνια από πολλούς κυβερνώντες. Οι οποίοι είπαν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι τεμπέληδες, ότι φταίνε για την κρίση. Να σας θυμίσω ότι το μνημόνιο θα υπογράψουμε να μειωθούν και μετά κόπηκαν τα δώρα οριστικά. 13 χρόνια έχουμε να πάρουμε 13. Μα σας το είπα πριν από λίγο για να μην αναλωθούμε σε αυτό το κεφάλαιο για το ποιος φέρει την ευθύνη, γιατί είπα πάρα πολύ απλά. Ότι έχετε την ευθύνη και εσείς οι συνδικαλιστές διαχρονικά που τους αφήσατε να κάνουν τους κυβερνώντες, τους εκάστοτε κυβερνώντες διαχρονικά αυτό το πανηγύρι. Η πολιτική του Διέρη και Βασίλευε μια χαρά πέρασε το δικό της το μήνυμα και σήμερα που ερχόμαστε για να μαζευτούν λίγο τα πράγματα δεν ξέρουμε από πού να τα πρωτομαζόξουμε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τώρα, προφανώς μιλάτε για συνδικαλιστικά στελέχη τα οποία είναι σε κεντρικό επίπεδο. Μα για τα διαχρονικά το είπα, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Όχι, γενικά όχι, κοιτάξτε, όλοι έχουμε την ευθύνη μας. Και εμείς και εγώ ίδιος μας αναλογεί μια ευθύνη. Και να σας πω κάτι, η ευθύνη που μας αναλογεί αυτή τη στιγμή είναι να μαζέψουμε τον κόσμο και να το συσπηρώσουμε προς ένα κοινό καλό. Κοινό καλό είναι το κοινωνικό αγαθό που αυτή τη στιγμή δεν παρέχεται στη χώρα μας. Και κοινωνικό αγαθό είναι αυτό που είπε και πριν ο κ. Βρυσαλής στην υγεία, είναι αυτό που λέμε στην παιδεία, είναι οι παροχές του δημοσίου τομέα, οι οποίοι δεν παρέχονται πια. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν κάποιο καιρό είχαμε μια γενική συνέλευση, είχα καλεστεί στη γενική συνέλευση του ΕΦΚΑ, στα γραφεία του ΕΦΚΑ. Ξέρετε, είδα πολλά κλειστά γραφεία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κυρία Γουργεράκη? Είναι αυτό το αντίστοιχο αυτό που μας κατηγόρησαν τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει κόσμος να καλύψει τις ανάγκες αυτών των υπηρεσιών και δεν γίνονται προσλήψεις. Και αν γίνονται προσλήψεις που λέει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στους υγειονομικούς, στα νοσοκομεία της Κρήτης, κρίνονται άγονες. Γιατί δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να φύγει από ένα άλλο νομό και να πάει να δουλέψει με 800 ευρώ με τα ενίκια και τη βενζίνα στα επίπεδα που είναι. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε αύριο. Θέλουμε μισθούς αξιοπρεπείς και όχι αξιοπρεπέστατους μισθούς. Δηλαδή σε επίπεδο να μπορεί κάποιος να επιβιώσει. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτή τη μέρα ένας εκπαιδευτικός, ας δώσω άλλο ένα παράδειγμα, από την Αθήνα ή τη Μακεδονία που έχουμε πάρα πολλούς στην Κρήτη. Έτσι. Και δουλεύει εδώ με 850 και 900 ευρώ και 1000 να δουλέψει, που είναι το ανώτερο που δεν υπάρχει, είναι λίγοι αυτοί που παίρνουν 1000 ευρώ οι αναπληρωτές. Και ξέρετε, πληρώνει 300 ευρώ κατευθείαν κατά τη διάρκεια. Ξέρετε, σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά και χαμογελάω. Σας το λέω έτσι ευθέως και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Αλλά το να σας φέρω άλλο ένα παράδειγμα, μάλλον ρητορικό ήταν και δεν απευθυνόταν προς εμένα, γιατί στο Μητσοτάκι πρέπει να τα λέτε αυτά. Στη Δόμνα του Μιχαηλίδου πρέπει να τα λέτε αυτά και στους υπόλοιπους. Γεράκη, με προκαλείτε, αλλά ξέρετε κάτι. Θα το πω και θα αναλάβω την ευθύνη της κουβέντας μου, διότι είναι το τρίτο ΜΜΕ που το αναφέρω. Είστε το τρίτο δημοσιογράφο. την προηγούμενη εβδομάδα το είπα και κάπου σε τηλεόραση, το είπα και χθες σε ένα άλλο ραδιόφωνο, να το πω και εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση αυτή λειτουργεί σαν κυβέρνηση Καβαζής. Και θα το λέω μα. Και ας με απαντήσει οποιοδήποτε στέλεχος της Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης ή υπουργός οποιοδήποτε. Όταν, προσέξτε τι εννοώ. Όταν
επιβάλλει και καλώς επιβάλλει. Το υπογράφω, το υπογραμμίζω το καλώς επιβάλλει. Στον ιδιωτικό τομέα να δίνονται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, το επιβάλλει στον εκάστοτε επιχειρηματία και καλώς επιβάλλει, η ίδια η κυβέρνηση παρανομίζει βάρος των ίδιων των υπαλλήλων της. Άρα είναι κράτος αβατζής. Δεν κάνει αυτό που πρέπει και κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Άρα και το μόνο που λέει, γιατί είπα τον Γιώργο Μητσοτάκη και τώρα λίγο κάτι θυμήθηκα για τον πόνο στο δημόσιο. Ξέρετε τι σημαίνει πόνο στο δημόσιο? Θα μοιραστούν 40 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα, στους άριστους δημοσίους υπαλλήλους, αυτούς δηλαδή που δεν ξέρουμε τελικά, δεν έχει συγκεκριμενοποιήσει, απλά το περάσει το βετάει έτσι γιατί είναι εκλογές, για να μαζέψει λίγο να συσπυρώσει τον κόσμο του. Που δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα βρει ποιοι είναι οι άριστοι, να τους μοιράσει 40 εκατομμύρια ευρώ, που είναι γύρω στα 35 με 40 ευρώ αύξηση το μισθό του. Για αυτό το μισθό μιλάμε. Και πήραμε και πριν κανένα χρόνο, μάλλον αρχές του 24. Και στον ιδιωτικό τομέα 30 με 35 ευρώ έδωσε. Ναι, μα δεν διαφωνώ. Σας είπα εξ αρχής, βράζουμε όλοι στο ίδιο ζουμί. Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Εκεί συμφωνούμε. Βράζουμε στο ίδιο ζουμί όλοι μας, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Όχι αύριο, σήμερα. Σήμερα, συγγνώμη, σήμερα είναι η απεργία. Σήμερα, συγγνώμη, σήμερα εδώ 12.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, με συγχωρείτε. Σήμερα λοιπόν είμαστε όλοι στον δρόμο για αυτό τον ίδιο λόγο. 12.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Και όχι μόνο, σας είπα, θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε. Δεν επιβιώνει πια ο Έλληνας. Το γνωρίζετε, είμαστε σύμφωνα με την Ελστάτ. Δεν τα λέμε ούτε εμείς, ούτε εσείς, ούτε τα συνδικαλιστικά στελέχη, ούτε οι αντιπολίτες, ούτε η κυβέρνηση. Τα λέει η Ελστάτ και λέει ότι είμαστε πρώτοι-τελευταίοι σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο επιβίωσης στην Ευρώπη. Πριν τη Βουλγαρία στο τέλος. Ναι, εσείς μιλάτε για την ακρίβεια, μιλάτε για την οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων, μιλάτε για συλλογικές συμβάσεις που καταπατώνται, με εργασίας, μιλάτε για επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, όλα αυτά τα οποία λείπουν από τους εργαζόμενους. Να σας πω κάτι όμως, επειδή τώρα ξέρετε, στην ώρα λίγο πολύ της πρόκλησης της σκέψης, υπάρχουν και ειδήσεις οι οποίες τρέχουν. Σας παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας για αυτή την είδηση που ήρθαν οι βιομήχανοι και είπανε σε μια εκδήλωση το Προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, επειδή μιλάτε για ακρίβεια, ότι είμαστε άδικα στο στόχαστρο. Ακούστε το όμως όλο. Να σταματήσουμε να λέμε τις μισές αλήθειες. Ο πληθωρισμός των επώνυμων τυποποιημένων τροφίμων διαμορφώθηκε σε μόλις 0,6%. Εάν εξαιρεθεί το ελαιόλαδο, τη στιγμή που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν στο 5,4% και γενικός πληθωρισμός στο 3,1%. Η επίδρασή μας ως βιομηχανία τυποποιημένων τροφίμων και ποτών δεν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, η έκρηξη τιμών πυροδοτήθηκε από την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Η αύξηση στο κόστος είναι τόσο μεγάλη που κανένας δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Μόνο για το κόστος των πρώτων υλών και συσκευασιών η αύξηση ξεπερνά το 50% του κόστους παραγωγής. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο εχθρός του καταναλωτή, αλλά και εχθρός της βιομηχανίας τροφίμων. Και πως πρώτο μέλημα της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι η στήριξη του καταναλωτή. Γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή απορροφήσαμε μεγάλο μέρος των αυξήσεων, ώστε να μην περάσουν στον καταναλωτή και παρά τις μεγάλες ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας. Επίσης, ο πρόεδρος των βιομηχανών σημείωσε πως τα κέρδη του κλάδου τροφίμων και ποτών σημείωσαν πτώση κατά 7,5% το 2022, αν εξαιρεθούν τα έκτακτα κέρδη από αγορές, εξαγορές και συγχωνεύσεις. Έχετε την καλοσύνη να το μεταφράσετε. Λοιπόν, ακούστε, το ακούω πρώτη φορά, αλλά μπορώ να σας το σχολιάσω. Είναι η δική μου η άποψη, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, ότι οι αυξήσεις, πολλές αυξήσεις στα τρόφιμα έχουν επέλθει από την ενέργεια, αυτό είναι, το γνωρίζουμε σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δείτε όμως και κάτι άλλο. Υπάρχουν όμως, και δεν γνωρίζω τι κέρδη και τι χάσανε, δεν είμαι ούτε βιομηχανός, ούτε το γνωρίζω εκ των έσω αυτό που λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου. Αλλά. Ναι, αλλά ξέρετε, την ώρα που λέει ότι ξέρετε, χώρα, είχαμε απώλειες 7,5%, εκεί υπάρχουν και εκείνοι οι άλλοι οργανισμοί που λένε
ότι κάθε χρόνο τα κέρδη αυξάνονται. Έχουν αυξαθεί. Αυξήθηκαν. Τα μεγάλες βιομηχανίες έχουν αυξηθεί, προφανώς. Και δείτε αυτό που θέλω να σας πω και να σχολιάσω. Επειδή γνωρίζουμε και έχουμε γνωστούς και φίλους, όλοι έχουμε στην Ευρώπη, που μένουν και ζουν εκεί ή έχουμε πάει, βλέπω ότι η πιο ακριβή χώρα αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα. Σε πολλά προϊόντα κοινά. Και κοινά μάλιστα και ελληνικά. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή προϊόν το οποίο είναι ελληνικό και είναι στο ράφι του Βελγίου. Του Βελγίου, στις Βρυξέλλες συγκεκριμένα, πιο φτηνά από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Άρα αυτό για μας κάτι λέει. Ότι δεν έχουν καταπολεμηθεί τα καρτέλ στην Ελλάδα. Και το γνωρίζουμε. Ότι όταν είναι κάποιο προϊόν να βγει ακριβά, και το βλέπουμε και στο ράφι, δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες να το μελετήσουμε αυτό, κύριε Δουλκεράκη, ότι όταν ένα προϊόν να βγει σταθερά ακριβά, όλες οι μεγάλες βιομηχανίες που το παράγουν, περίπου είναι όλοι στην ίδια τιμή. Για να μην σας πω για το γάλα. Σκόνη των μωρών μέχρι πριν ένα χρόνο που το μελετούσα, που έπαιρνα και εγώ για το σπίτι μου, ότι ήταν πανάκριβο και είχε φτάσει στο Θεό και όλες περίπου οι εταιρείες πουλούσαν περίπου στο ίδιο. Άρα αυτό είναι ένα σχόλιο σημαντικό απέναντι σε αυτό που γράφει ο πρόεδρος των βιομηχανίων. Μάλιστα. Της βιομηχανίας του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε τη διευκρίνηση. 24ωρη απεργία στο δημόσιο τομέα. Στάση εργασία στον ιδιωτικό τομέα για σήμερα, έτσι. Συμμετέχει και το εργατικό κέντρο 11.30 ώρα, 12.30 ώρα, με συγχωρείτε, στην Πλατεία Ελευθερίας, όλοι μαζί, για να πούμε αυτά και να πραγματικά να υψώσουμε άλλη μια φορά τη φωνή μας ενάντια στην ακρίβεια και στην εξαφίωση των μισθών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα.